Ακολουθεί ο δημοσιογράφος Γιώργος Κατσιάνης της TV 100, που θα μας πει λίγα λόγια για την εκπομπή του «Έξυπνη Οικονομία». Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσω την διοίκηση του συνδέσμου για την πρόσκληση που μου απίφθινε να παρουσιάσω στο κοινό την εκπομπή «Έξυπνη Οικονομία» με ο Γιώργος Κατσιάνης, μια εκπομπή η οποία προβάλλεται κάθε Τρίτη από τη συχνότητα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Ήδη έχει 4 χρόνια ζωής. Προβάλλεται κάθε Τρίτη 2 η ώρα το μεσημέρι και σε επανάληψη κάθε Κυριακή 3 η ώρα το μεσημέρι. Να πω λίγο γιατί υπάρχει αυτή η εκπομπή. Γιατί στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κυρίως εκπομπές οι οποίες έχουν να κάνουν ειδικότερα με την επικαιρότητα. Κανείς δεν ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες, δεν ασχολείται ειδικότερα με το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, στην απόφαση μου αυτή, η οποία ελήφθη πριν από 4 χρόνια, γι' αυτό και η εκπομπή σήμερα είναι στον 4ο κύκλο ζωής, έπαιξε σημαντικό ρόλο η επιρροή που είχα σαν υπεύθυνος τύπου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Είχα μια συνεργασία με το ΙΜΕΤ ΕΚΕΤΑ. Είχα λοιπόν αυτές τις επιρροές, οι οποίες μου έδειξαν την κατεύθυνση εκείνη που πρέπει να ακολουθήσω σαν δημοσιογράφος και να προβάλλω το οικοσύστημα καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, και αυτό έγινε με τη λογική πια. Δυστυχώς, έχουμε ένα τόσο μεγάλο οικοσύστημα καινοτομίας εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που εσείς που δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και ασχολείστε με αυτόν τον κλάδο, γνωρίζετε τη δυναμική που έχει, την οποία όμως δυστυχώς δεν γνωρίζουν οι ίδιοι οι πολίτες, οι ίδιοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Γιατί, διότι μέχρι τώρα δεν έχει φροντίσει κανένας από τους εκπροσώπους των μέσων να προβάλλει αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας που υπάρχει, ζει, δραστηριοποιείται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε επίσης το εξής οξύμορο σχήμα. Βλέπουμε ότι αν θέλει κανείς να κάνει μια προσέγγιση από το πεδίο των υποδομών, αν οι υποδομές αυτές είναι αντίστοιχες με την δυναμική της πόλης, θα κατανοήσω ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Αναντιστοιχία όσον αφορά το ενδιαφέρον που δίδεται από την ελληνική πολιτεία για την ανάπτυξη της πόλης, σε αντιδιαστολή με τις επενδύσεις που γίνονται από ξένες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες, από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα περίεργο σχήμα, διφορούμενο σχήμα, το οποίο εξηγεί γιατί δίδεται η ψήφος εμπιστοσύνης από τους ξένους και όχι τόσο όσο θα έπρεπε από τους Έλληνες, μιλάω για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται 500 χιλιόμετρα στην Αθήνα. Και αυτό βεβαίως μου το εκλάβεται σαν τοπικιστική προσέγγιση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή του τόσο σημαντικού συστήματος οικοσυστήματος καινοτομίας που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης, με όλους εσάς εκπροσώπους και ακόμα περισσότερους, με την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε, με την εξωστρέφεια που έχετε, με τις επενδύσεις που κάνετε, με τις διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, θα πρέπει να προβάλλονται ανάλογα και με την δυναμική εκείνη που απαιτείται και χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή μου ειδικότερα, εδώ και 4 χρόνια, έχει γύρω στα 110 επεισόδια, έχει φιλοξενήσει πάνω από 200-250 εταιρείες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πω ότι ξεκίνησα τον πρώτο κύκλο με την προβολή των startup επιχειρήσεων, δηλαδή των νεοφυών επιχειρήσεων. Μετά επεκτάθηκα σε επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής, γιατί και στη Σύνδο, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη στην Βόρεια Ελλάδα, μην πω και στα Βαλκάνια, δεν ασχολείται κανείς και με αυτό το κομμάτι. Και μετά την κουβέντα που κάναμε με την διοίκηση του ΣΕΠΦΕ, είπα, αξιολόγησα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου έγινε, ότι θα πρέπει να προβληθούν οι νέες εταιρείες, οι εταιρείες της τεχνολογίας, γιατί αυτές ουσιαστικά αποτελούν το μέλλον της περιοχής, της χώρας και ουσιαστικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα πεδία εκείνα που ουσιαστικά μπορούν να δώσουν έτσι μια αναπτυξιακή προοπτική, να αλλάξουν, να το πω, την ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα, εστίαση, ό,τι εν πάση περιπτώσει υπάρχει στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. Είναι νέες τεχνολογίες, είναι καινοτομία, είναι πρωτοπορία, είναι εξωστρέφεια, είναι επιχειρήν. Με αυτή λοιπόν τη λογική θα πρέπει, νομίζω ότι, να δοθεί ανάλογη βαρύτητα. Εγώ θα συνεχίσω
τις εκπομπές αυτές, προβάλλοντας τις εταιρείες. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν από εσάς, για να προβληθείτε μέσω της εκπομπής, έρχεστε σε συνεννόηση με τον ΣΕΠΒΕ και από εκεί και πέρα μπορούμε να προβάλλουμε την αντίστοιχη εταιρεία. Η εκπομπή είναι ημίωρης διάρκειας, 30 λεπτά. Κάθε εταιρεία επιλέγει έναν ή δύο ή τρεις συνεντευξιαζόμενους και από εκεί και πέρα προβάλλεται στην τηλεόραση, αλλά ανεβαίνει αυτή η εκπομπή και στο YouTube, όπου ο καθένας μπορεί να την αξιοποιήσει κατάλληλα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.